Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πολιού. Καλησπέρα. Ποια είναι τελικά η θέση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποια είναι τελικά η θέση και του Ευρωκοινοβουλίου γύρω από αυτό το ζήτημα, κύριε Νικολάου? Καταρχάς η θέση νομίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Κομισιόν, του Συμβουλίου και κατά επέκταση του Ευρωκοινοβουλίου, είναι, όπως έχει σηματοδοτηθεί όλο αυτό το διάστημα, να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, βγαίνουμε τώρα από αυτή τη δύσκολη περίοδο που ήμασταν. Γιατί υπάρχουν τα εμβόλια. Πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώνεται, γιατί αποδεικνύεται ότι το εμβόλιο από μόνο του δεν είναι πανάκια, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της πανδημίας. Μάλιστα το γεγονός ότι η Κομισιόν, που ήδη έχει πληρώσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια χρήματα των Ευρωπαίων εργαζομένων για την ανάπτυξη του εμβολίου στα φαρμακευτικά μονοπόλια, το γεγονός ότι κλείνει συμφωνία τώρα με μία από τις εταιρείες και για το 2021 και για το 2022 και για το 2023, δείχνει ότι δεν θα ξεφύγουμε εύκολα από την ιστορία του κορονοϊού. Άρα λοιπόν, σε συνθήκες όπου υπάρχει ένα άνοιγμα συνολικά της καπιταλιστικής οικονομίας, αλλά με πρωτόκολλα λάστιχο που επιβάλλουν οι όμιλοι, οι tour operators ή με το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο, οι εφοπλιστές, χωρίς προληπτικά μέτρα και με σχεδόν διαλυμένα τα δημόσια συστήματα, διονύζονται οι κίνδυνοι για τους λαούς και απομακρύνεται η επιτύχηση της ανοσίας. Σε σχέση συγκεκριμένα με το εμβόλιο, επειδή καταλαβαίνω, ήρθε τώρα και στο προσκήνιο με την αφορμή κάποιων τροπολογιών στο Ευρωκοινοβούλιο, καταρχάς να πούμε ότι η θέση του ΚΚΕ είναι συγκεκριμένη. Τα εμβόλια, τα φάρμακα και για τον COVID, αλλά και συνολικότερα, είναι επιτεύγματα της επιστήμης, είναι επιτεύγματα της ανθρώπινης εργασίας. Δεν μπορεί επομένως να μετατρέπονται αυτά σε εμπορεύματα και μάλιστα χρυσοφόρα εμπορεύματα για να γεμίζουν τα ταμεία των φαρμακευτικών κολοσσών που τα καλύπτουν με τις πατέντες τους. Άρα λοιπόν, χρειάζεται τώρα να προστατευτεί η υγεία, η ζωή των λαών, ιδιαίτερα στις χώρες που είναι, που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δείτε και το ισοζύγιο, αν θέλετε να το πούμε έτσι, σε σχέση με αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζει φτωχές χώρες. Τη στιγμή που εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακρατούν εκατομμύρια εμβόλια, μόνο λιγότερο από 1% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί στις φτωχές χώρες. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι για να προστατευτεί πραγματικά η υγεία και η ζωή των λαών, απαιτείται το εμβόλιο και το φάρμακο που είναι αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, να μην είναι εμπορεύματα, να είναι δικαίωμα. Άρα απαιτείται πλήρης κατάργηση της πατέντας χωρίς καμία αποζημίωση για τους φαρμακοβιομήχανους κτλ. Και κατ' επέκταση, για να είναι αυτό δικαίωμα συνεχόμενο, διαπαντός, χρειάζεται κρατική κοινωνικοποιημένη βιομηχανία φαρμάκου, διεθνή συνεργασία για την έρευνα, για την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων, χωρίς τους φραγμούς που βάζει η καπιταλιστική κερδοφορία. Και αν θέλετε, και στην αξιοποίηση όλων των ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμάκων. Δηλαδή, κύριε Νικολάου, επί της αρχής συμφωνείτε με τον Biden, απλώς στις λεπτομέρειες, δηλαδή κρατικοποίηση και τα λοιπά, τα χαλάτε, από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Κοντάκη, όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί βλέπετε ότι και στο πλαίσιο αυτό, τα εμβόλια επιδιώκεται να γίνουν αντικείμενο εμπορικών πολέμων και αντιπαραθέσεων μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών από τη μία και καπιταλιστικών κρατών για τον έλεγχο της ανταγωνιστικής αγοράς. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η αγορά του φαρμάκου και του εμβολίου, την οποία και έσπευσε να την πρημοδοτήσει υπογράφοντας μεν συμβάσεις και κρατώντας τους όρους τους κρυφούς. Άρα λοιπόν το ζήτημα δεν είναι γιατί όλοι τους, και ο κύριος Biden και το Ευρωκοινοβούλιο και η τροπολογία η οποία κατατέθηκε και ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, μιλάνε για μια προσωρινή παρέκκληση από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, η πρόταση του Biden μιλάει για μερική, για προσωρινή άρση, αν έχω καταλάβει καλά, η θέση του ΚΚΕ αλλά και των κομμουνιστικών κομμάτων. Γιατί έχουν βγει καμιά δεκαριά, θυμάμαι, εδώ άνοιγω μια παρένθεση, θυμάμαι, τσακώνονταν εδώ στην Ελλάδα. Ποιος πρωτοσκέφτηκε, λέει, την απελευθέρωση των πατεντών? Ξέρω, τα κομμουνιστικά κόμματα έχουν βγάλει από την αρχή της πανδημίας καμιά δεκαριά ανακοινώσεις που μιλάνε για αυτό το ζήτημα. Για Biden και για Biden και η παρέκκληση είναι τεράστιο άλμα για τον επικεφαλής της καπιταλισμού, να λέει. Το γεγονός ότι αλλιώς πηδάει ο πίθηκος, αλλιώς ο βάτραχος. Και θέλω να πω ότι. Όχι, δεν λέω σεξ, για τον τραμπολίνο μιλάω τώρα. Εσείς είστε λοιπόν με την μερική προσωρινή παρελκυστική άρση των πατεντών ή είστε ως ΚΚΕ με την απόλυτη και διαπαντός? Καταρχάς, εμείς είμαστε, και καταρχήν κιόλας από θέση αρχής,
υπέρ της πλήρους κατάργησης αυτού που λέμε, αυτό που ονομάζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και οι άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια, τα φάρμακα και τον εξοπλισμό, είμαστε καθέτως αντίθετοι. Μας. Λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προόδου της επιστήμης, της ανθρωπότητας και της ίδιας ανθρώπινης εργασίας. Αυτό είναι ένα σπίδος παραπάνω από τον Biden. Βεβαίως. Ωραία συζήτηση. Για να μην πλέξουμε τώρα με τα πηδήματα. Σωστό. Αλλά ιδού η Ρόδος, λοιπόν. Ιδού η Ρόδος, να και το πείδημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ινδία, στην Νότια Αφρική, σε άλλες χώρες. Όπου η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε σχέση με την πάλη για την ανοσοποίηση του πληθυσμού. Έτσι. Άρα λοιπόν, εκτιμάμε ότι και σήμερα ό,τι μέτρα μπορούν να πάρθουν για να γρήγορα να φτάσουμε στην ανοσία, να εξαλειφθεί ο κίνδυνος παγκοσμίως για από τον κορονοϊό, πρέπει να πάρθουν. Γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Το γεγονός ότι τα εμβόλια δίνουν περιορισμένο περίοδο ανοσίας, όσο συνεχίζουν και υπάρχουν ζωντανές μεγάλες εστίες του κορονοϊού, τότε θα είμαστε συνεχώς υπό την αίρεση νέων μεταλλάξεων και νέων προσβολών του πληθυσμού. Και το γεγονός ότι μιλάνε τώρα για επαναληπτικές δόσεις, αυτό δείχνει ότι είναι σύντομη η ανοσία που δημιουργείται. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν ακόμη οι ειδικοί αν καλύπτει όλες τις μεταλλάξεις. Και βεβαίως αυτό φανερώνεται και από τη συζήτηση που γίνεται για το λεγόμενο πράσινο πιστοποιητικό, όπου υπάρχουν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ενώσεις γιατρών λένε ότι είναι, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν μπορούμε να πάμε για άνοιγμα με αυτούς τους όρους. Τίθεται η ζωή του λαού ξανά σε κίνδυνο και μπορεί να έχουμε και νέες επιδεινώσεις. Υπάρχουν βέβαια και στη διεθνή δημοσιογραφία, εσείς το ξέρετε καλύτερα, οι δύο και περιπτώσεις όπου και μέρη με τεράστιο ποσοστό ανοσίας κολλάνε και ξανακολλάνε και μεταδίδεται ξανά ο ιός. Άρα λοιπόν το βασικό είναι εκεί. Πείτε μας κάτι τελευταίο, κύριε Νικολάου. Το ΚΚΕ από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη με απανωτές ερωτήσεις έχει ζητήσει να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία των συμφωνιών που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις εταιρείες. Δόθηκαν ποτέ? Ποτέ δεν δόθηκαν, κύριε Μπογιόπουλε. Έχουμε καταθέσει από τις 15 Νοέμβρη το πρώτο αίτημα, στο οποίο επανήλθαμε στις αρχές του Γενάρη, όπου έλεγε η περίοδος που θα το εξέταζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα απαντούσε. Λάβαμε μια απάντηση η οποία ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, να το πω, όπου μας παρέπεμπε η Επιτροπή στις συμβάσεις που είχαν δημοσιοποιήσει οι εταιρείες, τις περικομμένες αυτές, τις μετασβεσμένα, σβησμένους όρους και τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις που υπήρχαν, και μέχρι σήμερα δεν παίρνουμε απάντηση. Βεβαίως υπάρχει απάντηση επί της ουσίας πολιτική, η οποία είναι και αυτή που σας είπα πρωτήτερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θεωρεί ότι η αγορά των εμβολίων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, άρα δεν θα μπορούσαμε, λέει η Επιτροπή, να δώσουμε στη δημοσιότητα στοιχεία και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε προβλήματα στον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών. Μάλιστα. Για άλλη μια φορά δηλαδή απαντάει ότι και η πανδημία είναι μια ευκαιρία για να πλουτίσουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, βεβαίως με λεφτά των λαών της Ευρώπης. Ήδη αν δείτε τα κέρδη και τις όλων των εταιριών που φτιάχνουν φάρμακα και εμβόλια για τον κορονοϊό είναι ηλικιώδη. Κύριε Νικολάου, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά.